Καλά σε λέω εγώ, δαιμόνια ρεπόρτερ. Σε παραδέχομαι. Σου ζήτησα το μεσημέρι να καλύψεις χρόνο. Καλησπέρα. Πήγες να κάνεις τα σαρίκια στις ασίτες και βρήκες και ένα δεύτερο θέμα. Βεβαίως. Δεν γινόταν, Νίκο, να φύγουμε από το όμορφο χωριό των Ασιτών χωρίς να κάνουμε μία βόλτα και να γνωρίσουμε κι άλλη μία τοπική τέχνη. Θα παραμείνεις εκεί, έχεις φαγητό μετά. Θα σου κάνουν το τραπέζι. Βεβαίως. Δεν ξέρω, έστα μου. Θα στο κάνουν, θα παραμείνεις. Ε? Θα παραμείνεις, ε? Δεν θα επιστρέψω. Εντάξει, με το καλό να τα πούμε αύριο λοιπόν. Προσοχή στο δρόμο μετά. Ωραία. Βρισκόμαστε λοιπόν στις Ασίτες, σε ένα πολύ όμορφο στενάκι, όπως μπορείς να δεις, γιατί το χωριό των Ασιτών είναι γνωστό και ως το χωριό των χρωμάτων. Οπότε σε όλους τους δρόμους του χωριού μπορείς να δεις χρώματα και πολύ όμορφες δημιουργίες. Έχω δίπλα μου μια κυρία, την Ευαγγελία Κοπηδάκη, η οποία ασχολείται με την τέχνη των πανεριών. Ξέρεις, Νίκο, τι είναι τα πανέρια και πού χρησιμοποιούνται? Θα μας πεις εσύ. Βεβαίως. Και θα σας πει μάλλον η κατάλληλη, η κυρία Ευαγγελία Κοπηδάκη, η οποία φτιάχνει αυτή τη στιγμή ένα πανέρι. Κυρία Κοπηδάκη, πού χρησιμοποιούνται τα πανέρια? Καλησπέρα σας. Πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτή την τέχνη? Ασχολούμαι γύρω στα 14 χρόνια. Μου αρέσει γιατί τα έφτιαχνε και η μαμά μου. Και μου αρέσουν και όλα τα παλιά, έτσι, τα παραδοσιακά. Και έτσι ασχολούμαι ακόμα μαζί με κάποια άλλα πράγματα που φτιάχνω. Φτιάχνω και τα πανέρια. Αυτό το πανέρι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, πόσος χρόνος χρειάζεται για να φτάσει στην τελική του μορφή? Πάρα πολύ. Για να τελειώσει μπορεί να χρειαστεί από 25 μέχρι και ένα μήνα. Από 25 μέρες μέχρι και ένα μήνα, ανάλογα το σχέδιο που θα γίνει. Αυτά να τα βλέπουμε εμείς που μέσα σε 2-3-4 μέρες θέλουμε να τα έχουμε όλα έτοιμα. Έχουμε τη χαρά, Νίκο, να βλέπουμε και άλλα σχέδια που έχει φτιάξει η κυρία Ευαγγελία. Βλέπεις πιο μεγάλα, πιο μικρά, μπορεί να προσθέσει και χρώματα. Σας, ποια σας αρέσουν περισσότερο, δηλαδή ποια είναι εκείνα που φτιάχνετε με μεγαλύτερη χαρά? Τα μικρά είναι πιο εύκολα, γιατί το μεγάλο όσο όγκο έχει, τόσο πιο δύσκολο είναι για να γίνει. Ωραία. Πάμε να μάθουμε λίγο και τη διαδικασία πώς γίνεται. Γιατί φαίνεται ότι για να το φτάσετε στην τελική του μορφή είναι αρκετά δύσκολο. Από πού ξεκινάτε όμως? Ξεκινάω από τον πάτο. Η αρχή του είναι ο πάτος. Αυτά είναι καλάμια. Όπως θα σας δείξω τώρα εδώ. Mm-hmm. Είναι αυτό το πράγμα. Ξεκινάω από εδώ και γίνεται κυκλικά. Mm-hmm. Και προχωράει. Θέλει πολύ δύναμη για να το τραβήξεις, για να σφίξεις καλά η ράπη. Η ράπη τι είναι? Η ράπη είναι από κορμό σιταριού. Επομένως, πότε ξεκινάτε, δηλαδή εσείς τα υλικά που χρειάζεστε για να το φτιάξετε, πότε τα μαζεύετε, πόσα μαζεύετε, πώς τα συντηρείτε για να μην χαλάνε? Πρώτον, θερίζω. Πρώτον, μάλλον σπέρνω ένα χωράφι το οποίο έχω, μετά το θερίζω και καθαρίζω τις ράπες, τις οποίες τις φυλάζω μέσα σε κούτες. Οι ράπες τι είναι? Οι ράπες είναι το ξύλο αυτό που έχει το σιτάρι. Mm-hmm. Οπότε τα καθαρίζετε, τα φυλάσετε σε κάποιο μέρος δροσερό? Δεν έχουν πρόβλημα, όχι δροσερό, γιατί μπορεί να σαπίσουν, να μουχλιάσουν. Αυτά που έχετε δίπλα, γιατί τα έχετε τοποθετημένα σε νερό? Πρέπει να είναι σε νερό για να μην σπάνε. Α, είναι άθικτα λοιπόν έτσι. Ναι, ναι. Γιατί αλλιώς σπάνε και δεν μπορείς να το φτιάξεις. Και στα πανέρια που έχετε προσθέσει και χρώμα, όπως μπορούμε να δούμε, αυτό γίνεται όταν πάρουν την τελική τους μορφή? Χρώμα, το οποίο το βάζω από πάνω και κάνω το σχέδιο. Mm-hmm. Το μικρό πανέρι πόσες μέρες χρειάζεται για να το φτάσετε? 3 με 4 ημέρες. Νίκο, πώς σου φαίνονται όλες αυτές οι πληροφορίες? Λοιπόν, η τέχνη αυτή μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Να μας πει η κυρία Ευαγγελία ποιον έχει διδάξει προκειμένου να συνεχίσει αυτή την παράδοση. Και όπως έχουμε πει, μέσα από αυτή την εκπομπή θα δίνουμε βήμα, θα δίνουμε λόγο σε ανθρώπους περήφανους, σε ανθρώπους ηθικούς, σε ανθρώπους που αγαπούν την παράδοση, που αγαπούν την τέχνη. Εικόνα και ήχος καθημερινά σε άγνωστες γωνιές της Κρήτης, στην ενδοχώρα, όχι μόνο του Ηρακλείου, στην ενδοχώρα και των Χανίων και του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου του Λασιθίου. Ποιον έχετε διδάξει εσείς, κυρία Ευαγγελία? Έχω διδάξει κάποια άτομα, αλλά επειδή είναι δύσκολη η τέχνη, δεν τους έχουν συνεχίσει, έχουν φτιάξει
Κάνα δύο δικά τους και έχουν σταματήσει εκεί, δεν έχουν συνεχίσει να φτιάχνουν. Δεν είναι θέλει πολύ υπομονή, δεν είναι τόσο υπομονετική. Πολύ υπομονή και να σ' αρέσει αυτό. Άμα δεν σ' αρέσει, δεν το κάνεις. Επειδή έχει πολύ κόπο. Δηλαδή, πολλοί έχουν ξεκινήσει να μάθουν, αλλά εγκαταλείπουν στην πορεία. Ναι, εγκαταλείπουν στην πορεία. Μάλιστα. Έχουμε και να περίπου κάνουμε. Έχετε μετρήσει ποτέ πόσα καλάμια αυτό το υλικό χρειάζεται για να φτιάξετε ένα πανέρι, τα μετράτε? Όχι, ποτέ. Χρησιμοποιώ από 4 μέχρι 8 ράπες, ανάλογα το μέγεθος του πανεριού. Αλλά δεν μετράω πόσο μου τρώει συνολικά. Θέλει πάρα πολλές ράπες. Θέλει πάρα πολλές για να φτιάξει ένα πανέρι. Μάλιστα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Ευαγγελία. Δεν είναι επαγγελματίας, δεν παίρνει χρήματα από αυτό. Στεκόμαστε στην αγάπη της και στην όρεξη που έχει προκειμένου να μεταφέρει τη γνώση της στις επόμενες γενιές. Και οι ασίτες κρύβουν πολλούς θησαυρούς. Μας ετοιμάζει κάτι άλλο, Εύη, για σήμερα? Όχι, αυτά για σήμερα. Μάλιστα. Ραντεβού αύριο. Ωραία, σε αποδεσμεύω, ρίξω στο φαγητό. Σας αποχαιρετούμε από το όμορφο χωριό των Χρωμάτων. Ακριβώς, βέβαια. Κορίτσι των Χρωμάτων, θα σε καληνυχτήσω, να είσαι καλά.